Ρε, σε αυτό το. Στο πρώτο. Μπαίνουμε να παίξουμε πρώτο game. Κοιτάξτε. Και από ένα σημείο και ρε, μετά. Ρε, δείτε να σα πω. Μπαίνουμε να παίξουμε πρώτο game εχθέ. Αν αντικείμενα και μπορεί να είναι στο side lane, θα είναι αρκετά δύσκολο να την αντιμετωπίσει. Το ίδιο βέβαια και αυτή η σένα μόλι χτίσει τα πρώτα τη δύο αντικείμενα. Και βλέπουμε. Ρε, φίλε, όταν η Φιόρα έφαγε τα μεγάλα buffs στο passive. Έτσι, σε ποιο πάτησαν, στο 14 ή στο 13. Νομίζω στο 13 ήταν, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Έτσι. Γυρνάω, ξέρω εγώ, στο team και λέω, παιδιά, μόνο practice Φιόρα στα scrims. Τίποτα άλλο. Και όντω ο coach McQuick κάνουμε legit μόνο Φιόρα scrims. Μόνο Φιόρα scrims. Δηλαδή, τις δύο με τρεις τελευταίες εβδομάδες είχαμε παίξει μόνο Φιόρα στα scrims. Και δείχνω στην ομάδα μου ότι είναι. Δεν είχαμε χάσει ούτε ένα game. Δεν είχαμε χάσει game με Φιόρα. Δεν είχαμε χάσει με game Φιόρα. Πάμε, παίζουμε με του team. Αλλά ακούστε, τι είχα κάνει. Λέω, ξέρω εγώ στον coach, θα κάνουμε στα scrims μόνο Φιόρα. Έτσι, μόνο Φιόρα. Αλλά λέω στο stream δεν θα το παίξω καθόλου το Φιόρα. Καθόλου. Για να μην το κάνουν ban οι team φάντασμα. Οι team φάντασμα, έτσι. Πάμε, παίζουμε του team φάντασμα και κάνουν ξέρω 3 games. Φιόρα και Κάρμα μπαν. Λέω ρε μαλάκα, πώς το ξέρουν το Φιόρα, αφού δεν το έχω παίξει καθόλου στο stream. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς τους βγήκε και αυτά. Έξυπνα μπαν, ξενερώνω, αλλά τους κερδίζουμε το Steam Fantasma 3-1-3-0. Δεν θυμάμαι. 3-1-3-1. Ξέρω εγώ. Πάμε να παίξουμε γουλουτζού. Και εγώ τι λέω, εντάξει, αφού είδαν ότι το Φιόρα πρέπει να είναι μπαν, θα το κάνουν μπαν το Φιόρα, ρε παιδί μου, μπαν Κάρμα Φιόρα, ξέρω κτλ. Έτσι. Όπα και άλλη συνδρομή δώρα, Αρχιμίδη, για πάμε λίγο ποιο την πήρε κτλ. Πάμε να παίξουμε. Με τους γουλουτζού εχθές αφήνουν το Φιόρα. Λέω, αμά, τι κάνουν αυτοί. Τρολάρουν. Αφήνουν και το Σένα open, που το Σένα το είχαμε καραπρακτισάρει όσο δεν πάει γενικά. Αλλά τι είχαμε σκεφτεί, ότι λέμε, άμα πάρουμε Σένα, ξέραμε ότι αυτοί μπορεί να παίξουν Caitlyn Morgana, που το Caitlyn Morgana είναι πολύ ενοχλητικό. Και παίρνουν εχθές Caitlyn Morgana στο πρώτο game εδώ πέρα. Παίρνουν Caitlyn Morgana και λέω, αμάν, θα φάμε ξύλο στον bot. Γιατί το Caitlyn Morgana παίζει πολύ άσχημα αρχίδια γενικά. Έτσι. Παίζει πολύ άσχημα το Caitlyn Morgana. Και κάπως μαγικά που δεν ξέρω, θέλω λίγο να το δω. Ενώ ας πούμε ο Μπανανίτο και ο Χάγκρι πάντα είχαν πολύ δυνατό bot, ρε φίλε, πολύ δυνατό bot χθες, κάπως μαγικά φάγαν πολύ ξύλο από το Loki και το QB. Και θέλω να δω πώς έγινε, γιατί ήταν πολύ περίεργο, ρε φίλε. Δηλαδή. Γιατί εκεί κρίνεται το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εχθές οι Γουλουτζού, ρε φίλε, εγώ τους περίμενα πολύ καλύτερα να παίξουν, πραγματικά. Δεν ξέρω. Πραγματικά τους περιμένω να παίξουν πολύ καλύτερα. Έχει πάει και για τα μπισκοτάκια. Οπότε βλέπουμε πως. Παίρνει το heal από το bottom lane της ανόρθωσης ή double game. Στο late game βέβαια. Κάποιο reset εδώ. Πού είναι εδώ που πεθαίνουν πρώτη φορά, ρε φίλε. Okay, ο Μπανανίτη είχε βάλει teleport. Όντως. Το οποίο θέλει να συνεχίσει και επιθετικά. Έχει προκάρει και το conqueror ενώ ο Dominant εμφανίζει στο bottom lane. Έχει κάνει και το δικό του lane. Ανοίγει και το ghost. Α, είχε γίνει αυτό το πράγμα. Οκ. Ενδιαφέρον. Ω, παίρνει και. Ω, να σου. Εδώ σε κάποιο ακραίο σενάριο μπορέσαμε να σκοτώσουμε και το μπάντα. Ω, μαλακα, πολύ ωραίο γκάγκο το έβγαλε εδώ, λέω. Πάρα πολύ, πολύ καλό timing. Και από τη στιγμή. Ο... Έκανε ο Μπανανίτο TP και ήρθε κατευθείαν γκάγκ. Εν τω μεταξύ, ο Γόρντεν φάνηκε άπειρα λίγο γενικά, γιατί ο Γόρντεν είναι πολύ καλό παίκτη. Απλά για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, χθε δεν υπήρξε ποτέ πουθενά σε κανένα game. Αν εξαιρέσει το τρίτο game, τον Ούντερ που φάνηκαν όλοι γιατί του βγήκε full γενικά. Και εκεί έπαιξα πολύ ρόλο που το game πήγε χάλια γενικότερα, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, δεν φάνηκαν πολύ παικτικά. Δηλαδή, γιατί ξέρει το λέω αυτό, ρε φίλε. Βλέπω ένα. Πάω, α πούμε, πάω στο Hacker Panda. Στο. Αν πα στο Hacker Panda στο. Στο τέτοιο λέει Sad Series, αλλά τα σε δένουν τα χέρια, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Τι Sad Series, δεν μπρο. Τι Sad Series. Outclass φάγατε, τι Sad Series. Πε ρε φίλε, GGOP. GGOP, κακό είναι να το πει, ρε μπρο. Ξέρω εγώ, κακό είναι να πει. Ξέρω εγώ, παίξαμε καλύτερα, κακό είναι να το πει. Ξέρω εγώ, τι Sad Series. Το Sad Series από πού προκύπτει, ρε φίλε. Winning match απέχει και χάνει. Τι Sad Series. Από πού προκύπτει το Sad Series, δεν καταλαβαίνω. Παίξαμε καλύτερα και έχασε, ρε φίλε. Το Sad Series από πού προκύπτει. Ότι ήθελε να με κερδίσει και να κάνει BM, το λούστηκε, ρε φίλε. Καλά να πάθει. Δεν ξεκινά την κόντρα. Πάρτα τώρα. Πάρτα τώρα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάρτα τώρα, απλά είναι τα πράγματα. Καθόλου σαν τη series δεν είναι. GG ο οποίο είναι και δεν θα παίξει Ευρώπη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ευρώπη φέτος παίζει ανόρθωση. Και Game Space. Και Game Space που το αξίζουν full. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Οι Game Space που το αξίζουν full γιατί έχουν δώσει full practice και full try.
Ράικαρτ και ο Πανόλης ο Πεκταράς θα παίξουμε τελικό. Απλά είναι τα πράγματα. Καθόλου σαν τις σύρες. Πάμε να παίξουμε Ευρώπη εμείς τώρα. Και στα βλέπεις από τον καναπέ, έτσι είναι φίλε. Γιατί όταν κάνεις BMs και μαλακίες και περιπλέξεις τα πράγματα χωρίς λόγο, αυτό είναι το δίκαιο. Έτσι, όταν τα κάνεις περίπλοκα χωρίς λόγο, έτσι. Με τις παπαρκές να πούμε. Πάρα πολύ damage, ιδιαίτερα μόλις ολοκληρώσει. Κάποιοι ξεχνάνε δυστυχώς ότι ξεκίνησαν από την ομάδα μου που τα βρίσκαν ο Lightman και σήκωναν τουρνουά από το πουθενά μαλάκα, εντάξει. Από το πουθενά μαλάκα. Από το πουθενά. Και αντί να δείξουν τον τέτοιο έναν τόσο σεβασμό ελάχιστο ρε φίλε, τίποτα πραγματικά. Το ότι ξεκίνησε από μια ομάδα ρε φίλε και έκανες κάποια πράγματα και έμαθες κάποια πράγματα και έγινες λίγο γνωστός ή κάτι ρε φίλε. Δεν είναι κάποιο ξέρω. Τέλος πάντων, βασικά δεν θέλω να πρίξω να πούμε, αν και εντάξει θέλω να μιλάω ώρα για αυτό το πράγμα γιατί είναι ό,τι να είναι να πούμε, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα ζαλίσω άλλο με αυτό. Εγώ το είπα ότι θα δούμε τελικό φιλικό τώρα τσιλαριστή μέχρι το Γιούμαστερ. κάπως έτσι. Α, οι άλλοι έτρωγαν πίεση το πότε. Πάμε λίγο. Κάζιξ μου θέλατε. Τι να σας κάνω. Ο άλλος πήρε Κάζιξ. Τι να σας κάνω. Παίζεται Μοργάνα Κέιτλιν στο πότε και όλος έχει Κάζιξ Ζάγκλ. Με 0 πρέσο. Ο Τζόντς εδώ, 1 vs. του Ελένη. Χθε για πάμε λίγο. Τέλος πάντων, εντάξει. It's fine. Νομίζω είναι full time που πήγαμε, που πάμε εμείς στο Γιούμαστερ. Έτσι πιστεύω. Καταρχήν το αξίζει όλοι οι συμπαίκτες μου το αξίζουν αρχικά, έτσι. Δεν το συζητώ. Το αξίζουν αρχικά όλοι. Δηλαδή, πραγματικά εγώ χαίστηκα για τον εαυτό μου, ρε. Από τη στιγμή που ο Κιούμπι, Λόκι, Τζόντος και ο Ντόμι παίζουν τόσο καλά, το αξίζουν, ρε φίλε. Πραγματικά το αξίζουν. Νομίζω. Πολύ clean όλοι τους, ρε. Πολύ clean. Πραγματικά πάρα πολύ clean. Δεν ξέρω. Εγώ χαίρομαι να τους βλέπω να παίζουν έτσι, ρε φίλε. Μπορεί πολλές φορές να προκύπτουν κάποια περίεργα προβλήματα, αλλά στα κρίσιμα μάτς πάντα είναι 100% σοβαρή. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Και ο Ντόμι, φίλε, καρασμέρφαρε χθες. Ωρε, φίλε, για πάμε λίγο. Ντόμι, φουλ παρουσία. Ωρε, φίλε, τι κάνει ο Ντόμι. Ω, μαλάκα, πού τον βρήκε εκεί, κλαίω. What the fuck, αυτό δεν το είχα δει. Το Audi τι κάνει ρε μαλάκα το τρέχει. What the fuck μαλάκα, το Audi 195 IQ map, τέτοιο, map awareness μαλάκα, λέω. Λέω. Καλά και το είχε κάνει, μείνε ψηλό ιδέα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ρε φίλε. Βασίλης 50 stars και άλλα 50 για πάμε λίγο. Λούκα Σάπιρα, respect στο baby γλουμπανούλη. Ισχύει φίλε. Εντάξει, εγώ ρε φίλε, ξέρεις τι, δεν άνοιξα stream για να βγάλω χολή και τα λοιπά. Θα ήθελα ρε φίλε να δώσω χέρι με τους αντιπάλους και να πω τις GOP όπως προβλέπετε. Εντάξει, κάποιοι προτίμησαν να μην το κάνουν. It's fine, δεν πειράζει. Τώρα κοιτάμε εμείς να πάμε Ευρώπη, να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Εγώ χαίρομαι φουλ ρε φίλε που είμαι μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Και όχι τόσο πολύ για μένα. Χαίρομαι ρε φίλε που πρώτα απ' όλα το καταφέρνω αυτό με τον Τζότζο. Γιατί με τον Τζότζο παίζουμε τόσο καιρό και με τον Λόκι που επίσης παίζουμε πιο πολύ. Με τον Τζότζο έχω παίξει πιο πολλά splits, αλλά και ο Λόκι ήταν πάντα μέρος της προσπάθειας αυτής. Γενικά. Μαλάκα που είναι και γαμώ τα παιδιά. Τον Τζότζο τον βλέπω και από κοντά ξέρω εγώ. Ξέρεις, πίνουμε ένα καφέ που και που είναι άλλη φάση ρε φίλε, έτσι. Είναι εντάξει με τον Ντόμι δεν το συζητώ, έτσι. Τόσα χρόνια να πούμε από τα παλιά ξέρω εγώ. Γενικά εντάξει, νομίζω ρε φίλε είναι καλή η φάση έτσι όπως βγήκε, δεν ξέρω. Χαίρομαι πολύ που πάω και με την ανόρθωση. Και με την ανόρθωση και... Και με τα παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή το χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Μάντλι παραλίγο να σπάει 3-0. Ο Μάντλι δεν ξέρω τι πήγε λάθος ρε φίλε. Χριστίνα 200 stars, για πάμε λίγο. Με το Μάντλι για το 3-0 δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Κάτι δεν βγήκε όπως το περίμενε. Δεν ξέρω. Μάλλον. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι ότι αυτοί περίμεναν να παίξω Φιώρα και είχαν τα πίξ τους έτοιμα. Πήγαιναν Γκράγκας και Γουκόνγκ, ο Μάντλι και δεν τους βγήκε, δεν ξέρω. Δεν τους βγήκε τόσο πολύ, I guess. Βέβαια, όχι ότι το Φιώρα κουβάλισε, δηλαδή εντάξει, μιλάμε και. Μην κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας, έτσι. Δεν είναι ότι καρακουβάλισε το Φιώρα. Απλά είναι ένα clean pick, ρε φίλε. Είναι ένα πολύ clean pick, πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει το Φιώρα. Και όταν ξέρει ότι στα δύο items σε κάνει ό,τι θέλει. Είναι περίεργο ρε φίλε, σε πιέζει πολύ. Εν τω μεταξύ κάποιοι λέγανε στο chat για το Gold Ringer ότι δεν θα βγάζω damage. Λέω πραγματικά. Ό,τι να είναι. Κάνανε την Κύπρο γνωστή μπρος στο Γιούμαστερ. Μπρο, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις τι, επειδή προφανώς το GLN το παρακολουθούν περισσότερο από την Ελλάδα άνθρωποι, έτσι, και λιγότερο από την Κύπρο.
Έτσι, προφανώς είναι και πληθυσμοί πολύ διαφορετικοί, έτσι. Νομίζω εκεί προς αν δεν κάνω λάθος έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή δεν το λέω με σιγουριά, αλλά είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν πόσο σπουδαίο είναι αυτό που συμβαίνει, ότι κατεβαίνουμε μια ομάδα και εκπροσωπούμε ουσιαστικά και την Κύπρο. Και θα είναι νομίζω είναι η πρώτη φορά που το League of Legends έχει κυπριακή εκπροσώπηση. Και αυτό εμένα ρε φίλε, ξεστή, με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί δίνουμε και στην Κύπρο μια ευκαιρία να κάπως να αναδειχθεί μέσα σε όλα αυτά τα άσχημα που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια, να πούμε. Και δεν ξέρω αν το θυμάστε γενικά. Αυτόν που αποκαλούμε εμείς πρόεδρο και boss, όταν το ακούγεται σε stream, είναι ο άνθρωπος που μαζί με έναν πάρα πολύ καλό του φίλο είχαν την ιδέα να φτιάξουν το LOL eSports παράρτημα στην ανόρθωση, το gaming παράρτημα. Ο οποίος αυτός φίλος του Προέδρου, πριν κάποιους μήνες δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το είχαμε αναφέρει σε κάποια streams και ήταν ένα game στο GLL, στο προηγούμενο, που για ένα λεπτό είχαμε κάνει pose γενικά. Έτσι. Ή pose ή δεν είχαμε κάνει δράση, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου γενικά. Είχαμε κάτσει απλά κίνητη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ξέρω εγώ, του λέω ας πούμε χθες του Προέδρου, του έλεγα μήνυμα, μακάρι λέω να ήταν και ο Μάριος εδώ να το βλέπε. Μου λέει το βλέπει. Δηλαδή, πόσο περήφανος θα νιώθει για αυτή την προσπάθεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είχαν την ιδέα, ρε φίλε, να φτιάξουν. Ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, εγώ νιώθω πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της προσπάθειας. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Γενικά, εντάξει. Μακάρι να τα πάμε καλά, ρε φίλε. Εντάξει, έμεινε και ο τελικός ακόμη γενικά. Έτσι. Έμεινε και ο τελικός. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ καημένος ο Τζότζος. Ρε πάρε. Μακάρι να τα πάμε καλά, ρε φίλε. Ξέρω, πραγματικά είναι. Ωμπα ρε, για πάμε λίγο. Εδώ και ο QBT το τερμάτσι Τριχιαστική ανόρθωση μέσω Summoner's Rift στο early game. 14 λεπτά και βρίσκονται 5.000 gold μπροστά. 5.000 gold μπροστά και ένα fight το οποίο μοιάζεται δύσκολο για την ανόρθωση. Και πάλι πήραν τα περισσότερα. Ακραίο W έκανε και το Everthrust. Αυτά είναι σίγουρα μία ανάσα. Με το Ace in the Hole για τα πράγματα. Όχι, κάτι λένε για bootcamp στην Κύπρο. Αλλά μετά έχασαν πάρα πολλά άτομα. Ακόμα μία φορά έπεσε ο Bendix, έπεσε και ο Μάτι. Για πάμε λίγο. Και WLK, γιατί τους κάναμε έτσι. Χάσει σε όλα τα lanes, η γιατί έπρεπε να τους κάνουμε λίγο dirty. Από πουθενά μπροστά. Ρε, το μεταξύ δεν μου βγαίνει καθόλου να κάνω BM, ρε, αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί, επειδή όλοι λέτε Madly 3-0 και αυτά και ξέρω και Hacker. Δεν μου βγαίνει καθόλου να κάνω BM, αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά, βέβαια, ρε φίλε, είναι πάρα πολλά πράγματα από πίσω που δεν μπορώ να τα πω on stream δυστυχώς. Είναι πολλά πράγματα από πίσω. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω από πίσω. Που δεν μπορώ να τα πω on stream. Αλλά ίσως κάποια στιγμή μου δοθεί ευκαιρία να σας εξηγήσω τι έχει παιχτεί από πίσω. Γιατί θα ψιλοφρικάρατε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί έχουν παιχτεί πολλά πράγματα από πίσω. Πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα είναι τώρα, τελικώς είναι, είπανε 23 νομίζω. Νομίζω τελικώς είπαν είναι 23. Και μετά φύγαμε Ευρώπη. Ευρώπη τι κάνουμε. Ευρώπη, παιδιά, Ευρώπη. Τι κάνουμε Ευρώπη, για πείτε. Έχουμε ελπίδα Ευρώπη ή θα φάμε τσάπο. Μια ερώτηση χθες στη συνέντευξη αριστερά που κουνιόταν κάτι πόδια. Φάντασμα ήτανε. Είπαμε ήτανε ο Madly και περίμενε τον πέμπτο γύρο. Τόσα πολλά kills, τόσα πολλά ganks, έχει πάρει και πάρα πολύ από τη ζούγκλα του. Ήταν ο Madly και περίμενα τον πέμπτο γύρο. Και μετά είναι ο Bananito, το winning condition του WL Gaming βρίσκεται τέταρτο. Πάμε για την νίκη στο τελικό γυναίκα στο δευτείο ομίλου. Α, ο νικητής από τον τελικό περνάει σε καλύτερη θέση. Οκ, 24/3 έχω γενέθλια κανόνισε. Ω, μπαρέ, για πάμε λίγο. Πάμε λίγο πρέσα. Εν τω μεταξύ το μαλάκα το χαγιάτι δεν έχω πάνω. Έλα Κύπρο να γίνεις τρελής γάμο το σπίτι θα συμπεριθούν με Ανδρέας Καρύς και τον Κουλού Αρμή. Από Κύπρο ύστερα καμιλιάρδες. Για πάμε λίγο. Είναι λίγο άδικο για το Λόκι να μην τον αναφέρουν καν οι Κάσταρς ενώ παίζει πολύ clean. Α, δεν ξέρω, αυτό δεν το είδα προφανώς αφού έπαιζα. Απλώς, η αλήθεια είναι, εντάξει τώρα, δεν ξέρω.
Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση χθες ήταν πως ο Τσίκας δεν πιάστηκε ποτέ στα games μαντικό να μην ασχεδιά. Ναι, ρε, έπαιξε πολύ κλέν. Είτε θα τα πάτε καλά, παίζουμε με μεσαίες ευρωπαϊκές ομάδες, είτε παίζουμε παίκτες τύπου Ελγιόγια και Τρίμπι και Κίκα Πακίμπο. Καλά, θα τους εξηγήσουμε μπρο κάποια βασικά για το game για να τσιλάρουν λίγο. Καλά, η συνέντευξη χθες ήταν κρυζιά, φίλε. Είχα από πίσω ρολά χαρτιά. Ήταν το σπίτι μπουρδέλα, ρε. Δεν είχα καθαρίσει καθόλου όλη μέρα. Ξέρω εγώ τι να είναι. Εγώ ήμουν άπλητος να πούμε. Αφήστε, παιδιά, οι EU Masters θα τους πούμε κάποια βασικά για να μάθουν πώς παίζει το παιχνίδι εδώ, Ελλάδα και Κύπρο. Άντε, να τσιλάρουν λίγο οι Ευρωπαίοι. Γιατί πολλά μας τα έχουν κάνει. Γιατί και τότε το 2004 λέγανε κάτι περίεργα και ο Χαριστέας μάλακα έβαζε τη μία κουτουλιά μετά την άλλη να πούμε. Τσιλάρετε λίγο. Νέος Χαριστέας του LOL εδώ. Ρίτο Καπίτο. Τσιλάρετε. Έρχεται. Πρέπει κάποιος να αρχίσει να ματσάρει αυτή τη φιόρα. Για πάμε λίγο. Αυτό το πρώτο game το μεταξύ ήταν άπειρα κλίν. Ρε το μεταξύ θέλω να δω ρε φίλε το τελευταίο game πως το κερδίσαμε. Καθημερινές 5 ώρες προπονήσεις. Και γέλασε όλο το chat. Πες μας δύο λόγια για το γεύμα του νικητή. Πολλές μέρες. Πω, άσε φίλε, πήρα κάτι λουκουμάδες να πούμε. Ρε, λέω την ξαδερφούλα μετά το game. Ρε, μετά όταν κερδίσαμε. Και απέκλεισα το hacker pass. Δες, δεν λέω που περάσαμε γιου μας. Λέω απέκλεισα το hacker pass. Δες. Πόσο μου έχει μείνει, ρε φίλε, πραγματικά. Έκανα εδώ σβούρες, χτυπούσα. Μαλάκα ούρλιαζα, σε κάποια φάση ήρθανε, χτυπούσαν την πόρτα, λένε θα φωνάξουμε την αστυνομία. Λέω δεν ξέρουμε τίποτα, τι λέτε. Χαμός μαλάκα, χαμός γινόταν εδώ ρε. Χτυπούσα θρανία, φώναζα. Σε κάποια φάση έδωσα μια δυνατή κλωτσιά να πούμε μια τσάντα κάτω, φωνάζει ξαδερφούλα, ρε δικιά μου είναι η τσάντα. Ξέρω εγώ. Και τη λέω ξέρω εγώ πεινάω άπειρα, δεν είχα φάει όλη μέρα ρε. Γιατί άμα έτρωγα κάτι θα το έβγαζα ρε από το πολύ άγχος ξέρω εγώ. Legit είχα, εχθές δεν είχα φάει τίποτα ρε χωρίς καβαλά όλη μέρα. Είχα φάει κάτι πατατάκια να πούμε ρε. Και τη λέω ξέρω εγώ θέλω αλμύρο μου, λέει θέλω γλυκό. Λέω άντε καλά, παίρνουμε τρεις διαφορετικούς λουκουμάδες. Είχε τυχερή πινιάτα. Και συνολικά 15 λουκουμάδες. Και η τύψα ρε φίλε έφαγε ένα λουκουμά μόνο ρε. Και τη λέω με έβαλες να φάμε γλυκό και από τις 15 λουκουμάδες έφαγες ένα. Ενώ ήθελα να πάρω κάτι μπεργκεράρες μαλάκα να γαμίσω όλα να πεθάνω μαλάκα να πεθάνει στο μάχη μου ξέρω εγώ και τα έντερά μου. Και με έβαλε να πάρουμε γλυκό και δεν έφαγε καθόλου. Και εγώ τελικά έφαγα ένα κομμάτι πίτσα που είχα από χθες. Τέλος πάντων, εντάξει, πολύ κρίνη τη ξαδερφούλα μαλάκα. Και δεν έδειξε και τα πόδια της, ρε φίλε. Τι λέω, δείξε λίγο κάλσον με τα πόδια να γίνει χάμος να πούμε. Προφανώς έχουν το long range engage με τον Orn η ανόρδωση. Έχουν τα silence, έχουν απαντήσει όμως στην WG. Μην ακούς τι λένε για Ευρώπη, είναι δύσκολο ή καλά, πιστεύω. Ρε, σου λέω ρε, Χαριστέα, σε δογαμώ τη ρίτο καπίτο, ρε. Τσιλάρετε λίγο. Τώρα θέλω να σα βάλω το σήκω σε εδώ το τιμημένο. Υπάρχει shield και αυτή εκεί είναι δυνάμεις του draft των WG. Και επίσης υπάρχει ένας μάτι. Για πάμε λίγο. Χαριστέα σου λέω, ρε, δεν καταλαβαίνεις. Σήκωσε το. Το τιμημένο. Δεν μπορώ. Ρε, σου λέω, πάμε λίγο, περίμενε λίγο. Εδώ αυτό το τελευταίο game θέλω να δω. Ρε, αυτό το game, πώς το κερδίσαμε, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Εν τω μεταξύ, περιμένω ανάλυση χαγιάτε. Έτσι. Τώρα που είναι ο Ντόμι στο team, για να δω, θα κράξει. Γιατί με τον Ντόμι έχει πολύ καλές σχέσεις. Θέλω να δω, θα κράξει. Για να δω. Εδώ, Madly Flash of the Gods, μαλάκα. Εδώ όλα για το TP Advantage, ρε φίλε. Όλα για το TP Advantage. Εδώ βασικά έπρεπε να πω τον Ντόμι να με βοηθήσει να σοβάρω, έκανα μαλακία. Όλα για το χαμένο TP Advantage, ρε φίλε. Πραγματικά έπρεπε να τον πω να σοβάρω. Αυτό το game, ρε φίλε. Αυτό το γενικά. Δεν θα κάνω ανάλυση τα games, ρε. Από ό,τι είχαμε δει από τους Fox παλιά θέλει δουλειά. Εντάξει, θέλει πολύ δουλειά, ρε. Θέλει πολύ δουλειά. Ισχύει, θέλει πολύ δουλειά. Να ξέρετε, αυτό εδώ το game. Αυτό εδώ το game, να ξέρετε. Ότι σηκώνει πολύ ανάλυση. Σηκώνει πολύ ανάλυση, να ξέρεις. Σηκώνει πολύ ανάλυση αυτό το game. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί. Αυτό θα το κάνω με το team καλύτερα. Γιατί σηκώνει πολύ ανάλυση αυτό το game. Τέλος πάντων, τι έλεγα γενικά, περίμενε λίγο. Ναι, σε κάποια φάση βασικά. Ένα θέμα, αυτό που είπατε πριν ότι δεν αναφέρθηκε πολύ ο Loki. Δεν αναφέρθηκε ο Loki, δεν το είδα. Γιατί δεν παρακολούθησα τα games αφού παίζαν, ξέρεις. Για να το λέτε όμως μπορεί να και ανέσχει, έτσι. Απλώς ξέρω ότι ο coach μας έχει επικραθεί λίγο. Γιατί δεν τον αναφέρουν πουθενά, δεν ξέρω γιατί. Και αυτό όντως είναι λίγο, δηλαδή το όνομα Ντούρι. Δεν ξέρω, το όνομα Ντούρι έχει ακουστεί ποτέ γενικά. Και τον έχει στεναχωρήσει αυτό, ρε φίλε. Δεν, δηλαδή. Είναι σε φάση, ξέρω εγώ δεν κάνω δουλειά, δεν υπάρχω. Δηλαδή. Όντως, δηλαδή κάποιες φορές, ας πούμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να. Δεν ξέρω, πρέπει, δηλαδή. Φίλε, back to back, έτσι. Παίζει
παίζει ρόλο και ο coach. Μαλάκα, εγώ το έχω πει άπειρο respect στον Ντόριελ. Ξέρεις τι, ο Ντόριελ, θα σου πω, ο Ντόριελ δεν θα τον κρίνω ως coach, θα τον κρίνω μαλάκα ως άνθρωπο. Γιατί η δουλειά του σε αυτή την ομάδα έχει γίνει πιο πολύ σε φάση ψυχολόγος, ψυχίατρος, νταντά. Μαλάκα, δεν ξέρετε τι περνάει ο τύπος. Δηλαδή, του λέω, δεν ξέρω πώς μας αντέχεις. Του λέω, δεν ξέρω, μαλάκα, πώς μας αντέχεις. Δεν θα μπορούσα, φίλε, ούτε λεπτό. Δηλαδή, είμαστε τρελά μενταλίσιους έχουμε, ρε. Τρελά μενταλίσιους. Δεν ξέρω πώς μας αντέχει, μαλάκα. Μα το Θεό, δεν ξέρω, αλήθεια. Είναι ακραίο, του λέω, πρέπει να. Επίδομα σε γενείς εργασίας, δεν γίνεται. Δεν ξέρω πώς μας ανέχετε, αλήθεια. Μόνο από αυτό άπειρο respect, χωρίς χαβαλέ. Άστο το παικτικό, αυτό είναι άλλο το coach league, ξέρω εγώ. Το draft και αυτά. Μόνο που μας ανέχετε, φίλε, άπειρο respect, χωρίς χαβαλέ. Βέβαια, αυτό να μου πει στο GLL δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί το GLL κρίνει μόνο το αποτέλεσμα, έτσι, το draft κτλ. Δεν μπορεί να κρίνει, ρε φίλε, πώς είναι ο Ντούριελ της προπονής, και αυτό όντως δηλαδή έχει κάποια λογική γενικά. Ρε, αυτό το game, ας πούμε, τώρα άμα το δω λίγο, σε κάποια φάση το χάναμε. Εδώ έχει γίνει μεγάλη μαλακία. Εδώ έχει γίνει μεγάλη μαλακία στον Draker, φίλε, εδώ έχει γίνει πρώτη μαλακία. Εδώ πέρα έχει γίνει η πρώτη μεγάλη μαλακία. Να δούμε πώς θα τους γύρω μας. Σου Μπάναρ και τον Τζέσου ήταν πήραν Άτροξ. Πρέπει σίγουρα να πας για το επόμενο, σίγουρα. Α, ναι ρε, εντάξει, επειδή... Ναι ρε, εντάξει, επειδή θέλαν Άτροξ όμως, έτσι. Νομίζω ήταν κάποια games που έτρωγα, καμιά 3-4 bans. Γενικά. Επίσης, ο Μάντλη έχει τη μόνο εμένα μου φαίνεται σαν να πάει να βρει και πρέκει όμως. Ο Dominant εδώ θα κάνει το τσακούρι, ουουου. Έπεσε με το Helmet, συν 6. Ο Μπανανίτο εδώ θα πάρει το Steel, θα κάνει ο Lin, ο Loki τρώει damage. Μα δεν το κάνω καλά. Εδώ πέρα, έπρεπε να κάνουμε contest στο Drake, ρε. Βασικά γενικά αυτό το game το παίξαμε πολύ περίεργα. Το παίξαμε πολύ λάθος. Δεν θέλω να το κάνω ανάλυση τώρα για να εξηγήσω, γιατί θα... Τέλος πάντων. Αλλά ελπίζω με το... Ελπίζω... Πώς το λένε... Θα σου πω... ελπίζω με το team όταν κάνουμε ανάλυση αυτό το game να με ακούσουν λίγο, γιατί ξέρω... είμαι 100% σίγουρος ότι ξέρω ότι πήγε λάθος αυτό το game. Ελπίζω να με ακούσουν και να μην έχουμε τα περίεργα. Γι' αυτό με το λέω και συμφωνώ, χθες έπαιξε πάρα πολύ καλά και δεν ακούσει και τίποτα. Παιδιά, εγώ ο Βλάξος αρχηγός σας έκριζε χθες τη νύχτα. Όντως έκραζε. Αποκλείεται να έκραζε. Αποκλείεται να έκραζε. Μαλάκα, δεν γίνεται να άκραζε ο αρχηγός. Δεν γίνεται να άκραζε. Δηλαδή, με τον Ντόμι, ξέρω ότι τον έχει σε τρομερή εκτίμηση ο Χαγιάδε. Δεν νομίζω ότι μας έκραζε. Βασικά, γιατί να μας κράξει. Δηλαδή, δεν έχει. Με τους Γούλουτζ δεν νομίζω ότι έχει πάρει δώσε. Αν εξαιρέσει εμένα με όλα τα άλλα παιδιά, νομίζω ότι έχει οκ okay σχέσεις. Γενικά, γιατί να μας κράξει. Δεν. Αν εννοείς μας έκραξε, γιατί περίμενα να παίξουμε ακόμη καλύτερα. Αυτό το δέχομαι. Αυτό έχει μια λογική. Αλλά γιατί να έκραξε δεν ξέρω. Πραγματικά. Άμα έκανε review πρέπει να δούμε παπαρί το review. Λοιπόν, ρε σε αυτό το game, εδώ έπρεπε... γενικά το πλάνο της ομάδας σε αυτό το game ήταν να παίξουμε για τα Drakes. Ωραία, ήταν να παίξουμε για τα Drakes αυτό το... Απλά είπα ότι κουβαλήθηκες από... Α, άλλο αυτό, εντάξει. Αυτό είναι το μόνο που δέχομαι, εντάξει. Αυτό είναι λογικό να το είπε, εντάξει. Γενικά. Είναι... Άλλο κράζει την ομάδα και τους παίκτες και άλλο κράζει εμένα και λέω ότι κουβαλήθηκα, έτσι, έχει διαφορά. Εμένα εντάξει, περιμένω να με κράξει ρε φίλε, okay. Αυτό είναι full λογικό. Αν έλεγε το αντίθετο ρε, θα είχαμε θέμα. Και σίγουρα τους αντιπάλους που... ναι, έκραζε εμένα και τους αντιπάλους που ήταν, που λέει τα γλαστά του αυτά τα πουτάνας γιος και άχρηστος και σκουπίδια και τέτοια ρε και τα λοιπά. Και ότι τι θα μπορέσουν να κάνουν εδώ καλύτερα. Εντάξει ρε φίλε, τον πικραίνει που βλέπει το γουλό να κερδίζει τουρνουά στα 28 του. Εντάξει, φαντάζομαι αυτός δεν έχει κερδίσει ποτέ τουρνουά στη ζωή του. Όταν το προσπάθησε στους 3 πρώτους μήνες τον έζασαν γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν. Και ας λέει ότι ο γουλό είναι ο κομπλεξικός και αυτός ο χειρότερος χαρακτήρας του κόσμου. Αυτός εντάξει έφαγε κίκ στους 3 μήνες. Εγώ εντάξει κερδίζω το τουρνουά ρε φίλε μετά από 10 χρόνια competitive, ξέρω εγώ. Εντάξει τον πικραίνει λίγο. Αλλά εντάξει ξέρεις, it's fine, φίλε, δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε γενικά. Λογικό δεν είναι, ας πούμε, έτσι. Λογικό δεν είναι να έχεις πικρία, ρε παιδί μου. Θα ήθελα να είναι στη θέση μου, ας πούμε, okay, εντάξει. Θα ήθελα να είναι στη θέση μου και να κουβαλιέται από τον Ντόμι, αλλά δυστυχώς εκεί κάνει καριέρα με τα ταλέντα, έτσι. Okay, it's fine, φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ. Θα ήθελα να εκπροσωπήσει η Ελλάδα και Κύπρο σε Ευρώπη, εντάξει. It's fine, I guess. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα, το πλάνο της ομάδας. Ήταν το πλάνο της ομάδας ήταν να παίξουμε για τα Drakes. Και εδώ πέρα ο Τζότζος, γενικά αυτό το έχω πει πολλές φορές στο Τζότζο. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές αυτό με το παρακάνει το pushing γενικά. Είχε τυπεί ο Τζότζος και λέει έχω τυπεί, αλλά
Ξέρεις τι, κάποιες φορές το ότι έχεις τυπή δεν αρκεί, γιατί όχι, δεν κατηγορώ κάποιον γενικά, απλώς είναι, εντάξει, ήταν ρε φίλε γενικά θέμα του team αυτό. Κάποιες φορές το τυπή δεν αρκεί, γιατί οι άλλοι σου παίζουν ξύλο και δεν σου κάνουν όλοι, έτσι. Και χωρίς το τυπή, ας πούμε, δεν είναι 4 vs 5 μέχρι να γίνει φάση και αυτά. Ξέρω εγώ, το Drake ήταν πολύ σημαντικό γενικά, τα Drake ήταν το πιο σημαντικό ρε παιδί μου γενικότερα. Και γίνεται αυτή η κρετζιά, ξέρω εγώ, εδώ προσπαθούμε να... Εν τω μεταξύ είχαν και καλό, αυτοί είχαν πολύ καλό draft γενικά, πολύ καλό. Βασικά ρε φίλε, ξέρεις τι δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ένα πράγμα σε αυτό το game. Σε αυτό το game δεν κατάλαβα ένα πράγμα. Πρώτον, αυτοί εν τω μεταξύ παίρνανε κάρμα μετά από το τρίτο, στα δύο πρώτα games μου άφησαν το Fiora, το πήρα το Fiora, μετά το κάναν ban. Μετά άφησαν κάρμα Fiora, δηλαδή κάνουν κάτι περίεργο στο draft, άλλαζαν συνέχεια. Και αυτοί δεν ήθελαν με τίποτα να μου δώσουν κάρμα. Εν τω μεταξύ, αν έπαιζα κάρμα, δεν θα τους κάναμε μπάλα, ρε, πραγματικά. Γιατί όπως παίζουν αυτοί κάρμα, εγώ το παίζω 100 φορές καλύτερα, legit. Πραγματικά 100 φορές καλύτερα. Και καλύτερα builds. Εδώ πέρα δεν μπορώ να καταλάβω η Γουλουτζού για ποιο λόγο πήρανε κάρμα mid, που είναι support. Το κάρμα είναι supportive pick, ρε φίλε. Δεν είναι damage dealer. Είναι πιο πολύ support. Έτσι. Κάνει και damage γενικά. Απλώς θα σου πω. Εδώ πέρα ρε φίλε, έχεις Cho'Gath top που βγάζει πολύ ability damage, έχεις Udyr που βγάζει πάρα πολύ ability damage και έχεις μια κάρμα στο mid. Και σκέφτεσαι, έχω ήδη δύο AP damage dealers, έτσι, AOE, πολύ AOE ρε παιδί μου. Να παίξω με την κάρμα supportive tank, supportive build ή να πάω κι εγώ damage. Για ποιο λόγο να πας damage build ρε φίλε, εδώ πας support κάρμα. Έτσι, εδώ πας support κάρμα. Έτσι, εδώ πας support κάρμα. Και γιατί να πάρεις Lulu στο bot ή... Ξέρεις τι, πήρες Λούλου στο bot, ok, πήρες Λούλου στο bot. Ωραία, πάνε πάλι support karma. Double support, ξέρω εγώ, κακό είναι ας πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Γιατί να πας, γιατί να πας, μαλακα δες εδώ, ο Bendix έχει κάνει ένα build, κοίτα εδώ. Στο 18 δεν έχει item. Έχει βγάλει σταγόνα, κάτι κομμένα items, κάτι bots, κάτι words, κάτι κομμάτια να πούμε, δεν έχει item ρε φίλε. Γενικά η κάρμα, άμα θες να την πας ρε φίλε full AP, πρέπει να βγάλεις συγκεκριμένα items. Δεν, αυτά που έχει βγάλει είναι λίγο περίεργα γενικά. Τέλος πάντων, εντάξει, τους βγήκε, δηλαδή σε αυτό το game ρε φίλε δεν ξέρω πώς κερδίσαμε, αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είχανε το Vayne, καταρχήν το Vayne, ρε φίλε όταν έχεις Cho'Gath, Udyr, Karma και Lulu, το Vayne πρέπει να έχει 0 deaths. Κανονικά σε αυτό το game, το Vayne πρέπει να έχει 0 deaths. Legit όμως, 0 deaths ρε, 0 deaths. Μηδέν τεστ. Δεν ξέρω πώς πήρε τεστ ο Μπάνετ. Θέλω να το δω λίγο το game. Γιατί εδώ πέρα γίνεται η τρολιά, ξέρω εγώ. Ο Τζότζο Πουσάρι το είπε. Εμείς εδώ πιανόμαστε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων είναι δύσκολο. Και εγώ καθόμουν εκεί στο mid για άλλους λόγους. Αλλά εδώ έχουν και το Cho'Gath γενικά που κάνει ulti. Είναι πολλά πράγματα. Εδώ Μπανανί το Dump Support. Έχει φτιάξει ρε. Χρόνο για αυτούς, εδώ νομίζω πεθαίνω εγώ έτσι. Εδώ πεθαίνω εγώ έτσι. Ναι, κριτσιά. Αυτό το Udyr πολύ σπαστικό πίκρα μαλάκα. Νομίζω εδώ... Ω, Τάσος υποστηρικτής, για πάμε λίγο. Thanks a lot, brother. Εν τω μεταξύ αυτό το game, εδώ πέρα αρχίσαμε και μαλώναμε στο Drake, ρε. Είχαμε... Σε αυτή τη φάση που δώσαμε τον Drake, είχαμε αρχίσει και μπαλώναμε full, ρε. Είχε γίνει, δηλαδή είχε σπάσει πολύ το ωραίο κλίμα που είχαμε. Ήταν και το προηγούμενο game που χάσαμε, ξέρω εγώ. Όπα, Διονύση 60 stars και συνεχίζει, ρε, για 4 εβδομάδες, πάμε λίγο. Και είχαμε αρχίσει, ας πούμε, να σπάμε. Και εγώ είχα αρχίσει να πιέζουμε πολύ, ρε φίλε. Ήθελα, δεν ήξερα τι να πω, πως... Δηλαδή, γενικά είχα σταματήσει να μιλάω. Και να σου πω την αλήθεια, το είχα δώσει μέσα με αυτό το game. Δηλαδή, δεν θα πω ψέματα, όντως. Ο Λόκη σε κάποια φάση λέει γιατί το πουλάτε το game. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ, μετά από ένα σημείο αυτό το game δεν το έπαιζα. Δεν θα πω ψέματα, δεν μπορούσα. Δηλαδή, είχα φάει την πίεση από το προηγούμενο game που είχαμε τρολάρει. Α, εδώ πέρα εντωμεταξύ γίνεται μια κρεντζιά. Δες, εδώ πέρα ένα πράγμα που έχω παράπονο από τον Τζότζο, που το λέω έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Τζότζο, α πούμε, το έχω πει πολλές φορές. Όταν πουσάρει στο side lane και περιμένει τον gank. Επικοινώνησέ το για να έχω έτοιμο το TP. Και λέει, εδώ ο Τζότζος ας πούμε κάνει το call και λέει, αν φάω gank στο bot, πάντε Baron. Έτσι και φωνάζει, ξέρω εγώ, πάντε Baron, πάντε Baron. Και ναι, όμως είμαστε εναντίον Cho'Gath. Δηλαδή, εναντίον Cho'Gath δεν είναι εύκολο να κάνεις contest το... Μαλάκα το Cho'Gath ulti, πόσο damage κάνει στο Baron. Κάνει 1000 ή κάνει 1000 plus, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό με σιγουριά. Δηλαδή, κάνει outsmite πάντως. Δεν είναι εύκολο να φορσάρεις objective vs Cho'Gath.
Έτσι. Γιατί αν εδώ ο Τζότζο που τρώει γκάγκ στον bot πεθάνει, ξεκινήσουμε Baron και χάσουμε και τον Baron, είναι FF. Έτσι. Δηλαδή τελειώνει το game εκεί. Το game τελειώνει, έτσι. Εδώ εγώ ήθελα να κάνω TP. Δηλαδή με το που τρώει engage ο Τζότζο και τούσα για TP. Απλά επειδή ο Τζότζο φώναζε πάντε Baron. Λέω πάμε. Δηλαδή, ενώ αν έκανα εδώ. Δεν σε δώσουμε τώρα που του κάνουν ο Lean. Αν έκανα εδώ TP, δεν παίρναμε easy double. Νομίζω εδώ παίρναμε easy double. Δηλαδή, αν είχα πατήσει ήδη το TP, δεν σε δω πόση ώρα αντέχει ο Τζότζο. Αντέχει πάρα πολύ ώρα. Καλά αυτό το και πόσα τρώει. Δηλαδή, αν είχα παίξει εδώ TP, κοίτα η κάρμα πώ σώζεται. Δηλαδή, αν είχα παίξει TP, παίζει να κάναμε easy double. Και μετά θα πηγαίναμε Baron, κάτι. Δηλαδή, θα βγαίνει πολύ clean. Γενικά, εντάξει, αυτά θα κάνουμε ανάλυση στο game και θα τα δούμε προφανώ. Τώρα, εντάξει, εγώ το κάνω πολύ πρόχειρα, ρε παιδί μου. Γιατί αυτά ξέρει, μπορεί να γίνουν και στο τελικό και στο U Master. Γενικά, πρέπει να μάθουμε να παίζουμε πολύ clean από εδώ και πέρα. Γιατί θα πάμε Ευρώπη, είναι άλλο το επίπεδο. Δεν είναι Thank you, Gavin.